Έγινε καταγγελία από τον Υπουργό. Ναι, το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα το έχουμε. Είχαμε λάβει συγκεκριμένα μια καταγγελία χθες από συγκεκριμένο Δημαρχείο στη Λευκωσία. Το μεσημέρι, γύρω στο μεσημέρι, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας αλλά και του ηλεκτρονικού εγκλήματος είχαν μεταβεί στο χώρο, στο συγκεκριμένο Δημαρχείο, όπου παράλαβε δικανικά στοιχεία από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που αφορά το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι το ίδιο ηλεκτρονικό μήνυμα αποστάλλεγε και στο Υπουργείο Υγείας, καθώς και σε άλλα 4 δημαρχεία σε διάφορες πόλεις. Οι εξετάσεις αυτή τη στιγμή συνεχίζονται. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τον αποστολέα ή τουλάχιστον κάποια δεδομένα, ώστε να έχουμε μία γραμμή αναφορικά με το πρόσωπο το οποίο έχει αποστείλει το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, για να προχωρήσουμε στην διερεύνηση. Μια τέτοια περίπτωση που πρόκειται για ένα email, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, κύριε Ανδρέου, δύσκολα ή εύκολα κάποιος μπορεί να βρει τον αποστολέα? Φαντάζομαι ότι υπάρχουν οι συγκεκριμένοι έτσι, τρόποι και μηχανισμοί, έτσι δεν είναι? Σίγουρα υπάρχουν οι μηχανισμοί, αλλά υπάρχουν πάντοτε και αντικειμενικές δυσκολίες. Εφόσον με τη σημερινή τεχνολογία, ενδεχομένως κάποια δεδομένα να μην μπορούν να εντοπιστούν. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως να εντοπίσουμε. Να εντοπίσουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Τώρα, με βάση αυτό το mail, το περιεχόμενο του οποίου αντιλαμβάνεστε ότι ούτε καν ήθελα να μπω στη διαδικασία να το διαβάσω ολόκληρο στον αέρα, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Είναι απειλές, είναι διάφορες κατάρες και είναι διάφορα τέτοια. Λοιπόν, μετά από αυτό, εσείς ως αστυνομία έχετε εντολές να δράσετε κάπως, δηλαδή, ποιον να προστατεύσεις, ας πούμε, από αυτές τις απειλές? Ποιον να προστατεύσεις ενώ και ποιον να αφήσεις? Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Πώς προχωρείτε εσείς? Ναι, σίγουρα. Εμείς προχωρούμε στη αξιολόγηση κινδύνου για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπήρξαν και άλλες απειλές παρόμοιας φύσεως, είτε αποκλειστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα όπου είχαμε καταγγελίες και εντοπίσαμε τα πρόσωπα τα οποία είχαν αποστείλει τα μηνύματα και προχωρήσαμε και σε ποινικές διώξεις. Mm-hmm. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις όπου δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε λόγω αυτών των αντικειμενικών προβλημάτων τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Όμως εμείς, όπως έχω πει, θα αξιολογηθεί ο κίνδυνος για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ναι, γιατί λέει και σε κάποια φάση είμαστε πολλοί, δεν λέει πολλά τα οποία θα πρέπει να αξιολογηθούν. Όσο κάποιος και αν θεωρεί ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε, είναι υποχρέωση να ασχοληθούμε, έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρέου? Σίγουρα, σίγουρα ακριβώς, και εμείς καθηκόντως σίγουρα θα το διερευνήσουμε. Τώρα, θα μείνει έτσι, παρά το γεγονός, όπως έχω πει, ότι έχει σταλεί σε αρκετούς, ενδεχομένως να υπήρξαν και αλλού που δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί. Γι' αυτό θα το διερευνήσουμε όπως πρέπει. Προς το παρόν είπαμε ότι το συγκεκριμένο mail στάθηκε στο Υπουργείο Υγείας και στα Δημαρχεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμοχώστου, αν δεν κάνω λάθος. Αγίας Νάπας, επίσης με ενημερώνει ο συνάδελφος ο Νίκος ο Σημεού. Άρα στάθηκαν σε δήμους. Ναι, Λευκωσίας, Πάφου, Αγίας Νάπας, Λάρνακας και Παραλιμνίου μέχρι αυτή τη στιγμή. Και στο Υπουργείο Υγείας. Τώρα,